Θεωρούμε πως η απόφαση της Συγκλήτου που στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων, που ένα χρόνο τώρα με μεγάλες κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, γενικές συνελεύσεις τα διεκδικούν, καθώς και η διαφωνία της εισόδου της αστυνομία στο Πανεπιστήμιο, είναι κάτι το αυτονόητο, το οποίο πρέπει πραγματικά να υιοθετηθεί από το σύνολο των συνελεύσεων των τμήματων και εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και σε όλα τα πανεπιστήμια πανελλαδικά. Στη σύσκεψη απευθύνθηκε πλατή κάλεσμα σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους των Ιωαννίνων, ώστε να πάρουν αποφάσεις, να ανοίξει συζήτηση για να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους, να πάρουν μέτρα, να πάρουν τώρα μέτρα ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να μπουν ακόμα περισσότεροι στη μάχη και να δοθεί δυναμική απάντηση για να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας και να μην εφαρμοστεί ο νόμος και να μέσω Χρυσοχοΐδη στην πράξη. Μακριά από λογικές και ενέργειες που δίνουν πάτημα στην κυβέρνηση για όξυνση καταστολής. Η σύσκεψη κατέληξε στις εξής πρωτοβουλίες. Την Τετάρτη σήμερα, αυτή την ημέρα δράση την οποία πραγματοποιούμε, εδώ στην είσοδο της πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων ετών ανοιχτών διοικητικών συμβουλίων σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους. Την 5η, 4η Τρίτου, δηλαδή αύριο, 12 η ώρα, στην περιφέρεια, οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συλλαλητήριο, έτσι ώστε να δώσουμε απάντηση σε όλα τα προηγούμενα. Και την Τετάρτη, 13η, που είναι ακριβώς ένας χρόνος που έχουμε. Συμπληρώνεται ένας χρόνος κλειστών πανεπιστημίων, θα πραγματοποιηθεί μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο. Τέλος, μπροστά στις 8 Μάρτη, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα ακολουθήσουμε πολύμορφη δράση για τα δικαιώματά της.